Από τη σκέψη δημιουργίας μιας κατασκευής έως την υλοποίησή της υπάρχουν πολλά βήματα. Εμπλέκονται πολλοί φορείς, πολλοί μηχανικοί, ώρες ατελείωτες στο γραφείο ώστε να ληφθούν αποφάσεις και φυσικά όλα αυτά γίνονται για να δώσουμε στέγη και υποδομές στην κοινωνία. Σήμερα θα δούμε ένα μικρό παράδειγμα σχεδιάζοντας μια απλή κατοικία. Και πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να πω πως το επεισόδιο αυτό αποτελεί ένα απλό παράδειγμα και αγνοεί πολλούς παράγοντες. Δεν αποτελεί μέτρο σύγκριση με πραγματικές μελέτες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει την κρίση συναδέλφων μηχανικών ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούν. Ας υποθέσουμε πως ο πελάτης κατέχει κόμβο 400 τετραγωνικών μέτρων και θέλει να κατασκευάσει μια μονοκατοικία. Για τους σκοπούς αυτού του επεισοδίου, ας πούμε πως δεν είναι και τόσο απαιτητικός και μου έχει αναθέσει τον σχεδιασμό του σπιτιού. Δεν θέλει πολλές γωνίες στο σπίτι και το χρειάζεται για να εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας. Ας δούμε τους αριθμούς που περιορίζουν την κατασκευή μας. Μια τετραμελής οικογένεια θέλει περίπου 120 τετραγωνικά μέτρα σπίτι. Τα δύο πιο σημαντικά πολυδομικά μεγέθη είναι αυτά της κάλυψης και δόμησης. Η κάλυψη αναφέρεται στο πόσο επιτρέπεται να καλυφθεί το οικόπεδο και αυτός ο συντελεστής καθορίζει το τοπογραφικό διάγραμμα. Ας πούμε πως αυτός είναι 60%. Άρα η κάλυψή μας είναι 60% είναι 400, δηλαδή 240 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό σημαίνει πως το οικόπεδο μπορεί να καλύψει το φυσικό του περιβάλλον μέχρι τα 240 τετραγωνικά μέτρα. Η δόμηση εξαρτάται πάλι από πολλούς παράγοντες και καθορίζεται και αυτή στο τοπογραφικό διάγραμμα. Ας πούμε πως ο συντελεστής δόμησης είναι 1,2. 1,2 επί 400 μας κάνει 480 τετραγωνικά μέτρα. Ένα ακόμα μέγεθος είναι το μέγιστο ύψος της περιοχής. Ας υποθέσουμε πως αυτό είναι 7,5 μέτρα συν 2 μέτρα η στέγη. Εφόσον θέλουμε να κατασκευάσουμε 120 τετραγωνικά μέτρα, είμαστε εντάξει σε σχέση με τα μεγέθη κάλυψης και δόμησης. Ένα τελευταίο είναι η θέση του κτηρίου στο οικόπεδο. Αυτό μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο εφόσον από τα γειτονικά οικόπεδα αφαιθεί ένα κενό 2,5 μέτρων ή αυτό κολλήσει πάνω στην οικοδομική γραμμή. Και τώρα περνάμε στην πράξη. 120 τετραγωνικά μου υποδηλώνουν χώρους όπως 3 δωμάτια, 2 χώρους υγιεινής, σαλόνι και τραπεζαρία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν μια κάλυψη. Ο βαθμός δυσκολίας για την επέκταση περιορισμού σε ένα σχέδιο προέρχονται από τις απαιτήσεις που έχει ένας ιδιώτης, από τη φύση του έργου, τους πολεοδομικούς περιορισμούς, μερικούς από τους οποίους αναφέραμε, και φυσικά από τα χρήματα που είναι κάποιος διατεθειμένος να διαθέσει για ένα έργο. Όσον αφορά τις σκέψεις που τρέχουν ταυτόχρονα μέσα στο μυαλό μου καθώς τραβάω γραμμές, ξέρω πως χρειάζομαι χώρο για τις πόρτες, τα παράθυρα για φωτισμό και αερισμό, τα καλοριφέρ και ίσως έναν ή δύο ημιπαίθριους χώρους. Ένας μηχανικός, είτε αυτός είναι αρχιτέκτονας είτε πολιτικός μηχανικός, χρειάζεται να σκέφτεται ξανά και ξανά αν οι γραμμές που τραβάει τον ικανοποιούν και δίνουν λύσεις. Επίσης, θα πρέπει να σκέφτεται πως το σπίτι πρέπει να είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τους ενίκους σε μια πυρκαγιά. Για το σκοπό αυτό, φροντίζει για επαρκείς διαδρόμους και οδεύσεις διαφυγής, κοινώς πρέπει να σκέφτεται και με όρους της λεγόμενης παθητικής πυροπροστασίας. Ο σχεδιασμός φυσικά δεν σταματά τους χώρους σπιτιού. Ένα σπίτι μπορεί να έχει χώρους στάθμισης, πισίνα, σοφίτα και φυσικά μια στέγη. Η στέγη θα πρέπει να σχεδιαστεί με τις κατάλληλες κλίσεις για την απομάκρυνση των βρόχινων νερών ή του χιονιού, καθώς η παραμονή αυτών στη στέγη οδηγεί σε επιπρόσθετα φορτία σε αυτήν και το κίνδυνο κατάρρευσής της. Τέλος, οι σύγχρονες κατασκευές στοχεύουν και στην ενεργειακή αυτονομία όσο αυτή είναι δυνατή. Στα πλαίσια του σεβασμού προς το περιβάλλον, ο σχεδιασμός θα πρέπει να στοχεύει σε υλοποίηση χωρίς δυσκολία από τη συνεργεία και στον περιορισμό των υλικών. Για παράδειγμα, οι τοιχοποιίες θα πρέπει να υπολογιστούν έτσι ώστε ο μάστορας να σπάσει όσο το δυνατόν λιγότερα τούβλα για κάποιες διαστάσεις. Η θέση του κτηρίου επίσης θα πρέπει να έχει τέτοιο προσανατολισμό ώστε να αξιοποιούνται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και να συμβάλλουν στην ποιότητα της ζωής μέσα σε αυτό. Κατά την αρχιτεκτονική αποτύπωση, ο μηχανικός έχει ή θα πρέπει να έχει και μια εκτίμηση των διαστάσεων και των σημείων τοποθέτησης των φέροντων στοιχείων ώστε να έχει ξεκάθαρη εικόνα των τελικών χώρων. Αφού τελειώσουμε το σχέδιο και είναι ικανοποιημένος ο πελάτης, προβαίνουμε σε στατική μελέτη.
Η μελέτη αυτή είναι μείζονος σημασίας καθώς μας δείχνει τις διαστάσεις των στοιχείων όπως υποστηλώματα, δοκή και πλάκες, καθώς και τον οπλισμό τους. Γενικότερα, αφού έχουμε ήδη μια ιδέα για τις διαστάσεις των στοιχείων και τα τοποθετήσαμε εκεί που θέλαμε στο αρχιτεκτονικό σχέδιο, το πρόγραμμα θα μας πει αν οι διαστάσεις είναι εντάξει ή αν χρειάζονται τροποποίηση βάσει των ελέγχων επάρκειας που πραγματοποιεί. Τα στατικά προγράμματα έχουν εξελιχθεί τόσο που μπορούμε να τοποθετήσουμε μονώσεις, τυχοποιίες και κουφώματα για μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη. Αφού επιλέξουμε τις νομοθεσίες με τις οποίες θέλουμε να λύσουμε το φορέα μας και εισάγουμε τα δεδομένα όπως σεισμική επιτάχυνση, επιτρεπόμενη τάση εδάφους κλπ, εισάγουμε στο περιβάλλον το σχέδιο με σκοπό να διευκολυνθούμε στην τοποθέτηση των στοιχείων. Αφού τελειώσουμε με την ανοδομή, προχωράμε και δημιουργούμε τη θεμελίωση. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο χρήστης έχει τον απόλυτο έλεγχο του προγράμματος. Αφού τελειώσουμε και επιλέξουμε την επίλυση, το πρόγραμμα εκτελεί σε δευτερόλεπτα τους υπολογισμούς. Μέσα από τις διάφορες παροχές του προγράμματος μπορούμε να ελέγξουμε ροπές, διατμήσεις και συμπεριφορά του κτηρίου σε σεισμικές φορτίσεις και άλλα πολλά. Φυσικά, ο οπλισμός δημιουργείται και απεικονίζεται για κάθε στάθμη και μπορούμε να αλλάξουμε κάτι που δεν μας αρέσει, πάντα μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ μπορεί να κάνει επιπλέον προμετρήσεις και να κοστολογήσει τις ποσότητες ώστε να μπορέσω να κάνω έναν ακριβή προϋπολογισμό για τον πελάτη. Τέλος, μπορούμε να εκτυπώσουμε όποια σχέδια χρειαζόμαστε ώστε τα συνεργεία να δημιουργήσουν τους ξυλότυπους και να παραγγείλουμε τον κατάλληλο οπλισμό. Συνεχίζοντας την απεικόνηση, το σχέδιο μπορεί να παρασταθεί σε τρισδιάστατο χώρο ώστε ο πελάτης μας να έχει μια άποψη του τελικού έργου. Στο στάδιο αυτό μπορεί να δοκιμάσει υφές και χρώματα για να του είναι οπτικά πιο εύκολο να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Θα ήθελα τέλος να επαναλάβω πως οι διαδικασίες που παρακολουθήσατε είναι εντελώς απλοποιημένες και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Το παράδειγμα αυτό έγινε για να υπάρχει μια ιδέα της προσέγγισης ενός κατασκευαστικού εγχειρήματος. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που ένας μηχανικός πρέπει να υπολογίσει καθώς και να πάρει κέρδες αποφάσεις για ένα έργο. Αποφάσεις που μόνο αυτός μπορεί και έχει την δύναμη και γνώση να πάρει. Πέρα από αυτό το μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι που είδαμε στο παράδειγμα μας, οι μελέτες που καλείται να κάνει ένας μηχανικός είναι πάρα πολλές και χρονοβόρες. Και ας μην ξεχνάμε πως το επάγγελμα του μηχανικού είναι ίσως το μοναδικό στο οποίο υπάρχει ουσιαστική και υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου και αξιολόγησης από τους ελεγκτές δόμησης. Και δεν θα πρέπει να συγχαίρουμε την ταχύτητα εκτέλεσης των σχεδιασμών με την αντίληψη ότι ένα έργο είναι εύκολο. Μπορεί η τεχνολογία να είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, χρειάζονται όμως ικανά χέρια και έμπειρο μυαλό για να την κατευθύνει ώστε να δώσει πλούσια και ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.